Κύριε Αποστόλου, ήθελα να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτησή μας με το θέμα των προεδρικών εκλογών. Βέβαια, είμαστε 4 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές. Είστε ένας νέος άνθρωπος και δεν ξέρω μέσα από όσα ακούγονται το τελευταίο διάστημα αν οι νέοι μας όντως εισπράττουν τα σωστά μηνύματα ή διαφορετικά θα μας γυρίσουν και αυτήν τη φορά την πλάτη. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε ως επικεφαλής του επιτελείου του κ. Γιώργου Λιλίκα να έχουμε αυτή τη συνέντευξη για να αναπτύξουμε τις προτάσεις μας και τις ιδέες μας. Η εκτίμησή μας είναι ότι έχει ολοκληρωθεί το puzzle των 4 βασικών υποψηφιότητων για τις προεδρικές εκλογές. Νομίζω ότι οι διαδικασίες των κομμάτων, οι οποίες είναι απόλυτα σεβαστές, έχουν ολοκληρωθεί. Και πλέον έχετε απόλυτο δίκιο ότι είναι η ώρα των πολιτών να επιλέξουν αυτό που θεωρούν ότι έχει την εμπειρία, την ικανότητα να διαχειριστεί τις τύχες του τόπου. Η εκτίμησή μας είναι ότι λόγω των γεγονότων που γίναν ειδικότερα μετά την οικονομική κρίση, πολλοί πολίτες μας έχουν γυρίσει την πλάτη προς τις εκλογές και προς την πολιτική. Η άποψή μας είναι ότι με την ενεργό μας συμμετοχή μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Φυσικά, μέχρι στιγμής έχουμε δει αυξημένα ποσοστά αποχής σε άλλες εκλογές και όχι στις προεδρικές εκλογές. Στις προεδρικές εκλογές η αποχή είναι σταθερά κάτω από το 20%. Αντιλαμβάνονται οι πολίτες την κρισιμότητα και τη σημαντικότητα των προεδρικών εκλογών και θεωρούμε ότι και αυτή την φορά μαζικά, τουλάχιστον η προσπάθεια η δική μας θα είναι να μειωθεί η αποχή ακόμα και πιο κάτω από τα επίπεδα των προεδρικών εκλογών του 2003. Μαζικά οι πολίτες να συμμετέχουν για να αλλάξουν αυτά που θεωρούν ότι είναι κακώς έχοντας τον τόπο. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στους πολίτες. Το έχουμε πει από την αρχή, κυρία Γεωργίου, ότι οι πολίτες είναι ο βασικός μας συνομιλητής. Εμείς θέλουμε να ανοίξουμε ένα διάλογο μεταξύ και του κ. Λιλίκα και των πολιτών, αλλά και μεταξύ των υποψηφίων. Γι' αυτόν πάει για μας θέση και η θέση που διατυπώνουμε είναι ότι θέλουμε περισσότερα debate, περισσότερο διάλογο, περισσότερες ευκαιρίες του κόσμου να δει, να συγκρίνει, να ρωτήσει τους υποψηφίους. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία θέλουμε οι πολίτες να επιλέξουν αυτόν που θεωρούν καλύτερον και ικανότερον ασχέτως το τι επέλεξαν και το τι έπραξαν οι κομματικές τους ηγεσίες. Πιστεύετε ότι μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν εισπράξει κάποια μηνύματα, σωστά μηνύματα οι πολίτες από τα διάφορα επιτελεία, βέβαια. Καταρχήν, οι πολίτες έχουν στείλει το μήνυμα το 2013, κύριε Γεωργίου, ότι οι προεδρικές εκλογές δεν είναι κομματικές εκλογές. Και όντως δεν είναι κομματικές εκλογές. Είναι εκλογές προσώπων και μέσα από αυτή τη διαδικασία οι πολίτες πρέπει να βάλουν ως προτεραιότητα το τι πιστεύουν αυτοί για τα πρόσωπα που έχουν ενώπιον τους και όχι το τι πιστεύουν τα πολιτικά γραφεία των κομμάτων που μπορεί να στρίξουν στις βουλευτικές ή σε άλλες εκλογές. Θεωρούμε ότι έχει ξεκινήσει ο διάλογος και όλοι καταθέτουν τις θέσεις τους απέναντι στους πολίτες, αλλά πραγματικά εμείς πιστεύουμε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα, αν γίνουν και δεχτές οι διάφορες μας προτάσεις για ανοιχτό διάλογο μεταξύ των υποψηφίων για την Προεδρία, που εμείς πάντα θα είμαστε παρόν και πάντα θα είμαστε υπέρ όποιος και αν καλέσει τον κύριο Λιλίκα από τη στιγμή που συμμετέχουν και οι υπόλοιποι υποψήφοι, θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο πρέπει να διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές. Να γίνει ένα σαν τύπου debate, είτε μπορεί να είναι τηλεοπτικά, είτε μπορεί να είναι οποιοδήποτε κάλεσμα, οποιοδήποτε οργανωμένου συνόλου ή πανεπιστημίου ή δεξαμενή σκέψεως κτλ. Εμείς πάντα θα είμαστε ανοιχτοί και πάντα προωθούμε αυτές τις ενέργειες όπως το πράξαμε το 2013, γιατί πραγματικά θεωρούμε ότι μέσα από τον διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων και τις ερωτήσεις του κοινού προς τους υποψηφίους θα έχει και ο κόσμος μια πιο αντικειμενική εικόνα για το ποιος είναι ο ικανότερος να αναλάβει τις στιγμές. Κύριε Αποστόλου, θέλω να ρωτήσω το εξής, επειδή ακούμε και εσάς προσωπικά αλλά και τον κύριο Λιλίκα, ότι ακούμε μια βεβαιότητα ότι θα βρίσκεται στο δεύτερο γύρο των εκλογών. Από πού αντλείται αυτή την βεβαιότητα? Είναι για δύο κυρίους λόγους. Ο ένας είναι καθαρά πολιτικός λόγος. Θεωρούμε ότι ο κύριος Λιλίκας ήταν σταθερά αλλά υπεύθυνα στην αντιπολίτευση αυτά τα 5 χρόνια, τα 4,5 χρόνια μέχρι στιγμής που κυβέρνησε ο κύριος Αναστασιάδης. Η ηγεσία του ΑΚΕΛ, η οποία στηρίζει τον κύριο Μαλά, στήριξε αυτή την κυβέρνηση στο Κυπριακό και η ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμματος, η οποία στηρίζει τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο, στήριξε αυτή την διακυβέρνηση στα θέματα της οικονομίας και στα θέματα τα κοινωνικά θέματα. Θεωρούμε ότι οι πολίτες οι οποίοι θεωρούν ότι αυτή η διακυβέρνηση
ήταν λανθασμένοι ή δεν ήταν προς την κατεύθυνση είτε στο Κυπριακό είτε στην οικονομία που θεωρούν ήδη οι πολίτες ότι έπρεπε να κινηθεί. Η μοναδική τους επιλογή είναι ο κ. Λύκας, ο οποίος ήταν σταθερά στην αντιπολίτευση αυτά τα 4,5 χρόνια και δεν έδινε άλοθη ή στήριζε την κυβέρνηση στο έργο της. Από εκεί και πέρα, φυσικά το γνωρίζετε κι εσείς ότι στις ώρες εθνικής ευθύνης, παρά το γεγονός ότι είμαστε στην αντιπολίτευση, ο κ. Λύκας επέδειξε μια σοβαρή στάση. Ασχέτως αν ήταν στην αντιπολίτευση, γιατί είναι άλλο η πατρίδα και ο τόπος όταν είναι στιγμές εθνικής κρίσης ή όταν έχουμε απέναντί μας τον κατακτητή τον εχθρό, και είναι άλλο οι εκλογές και η πολιτική, αν θέλετε, αντιπαράθεση και διαφωνία. Ο άλλος λόγος που θεωρούμε ότι ο κ. Λύκας είναι στο δεύτερο γύρο των εκλογών είναι γιατί, και αυτό νομίζω είναι και πεποίθηση και άποψη μιας συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών, ότι είναι ο μοναδικός ο οποίος μπορεί να κερδίσει τον Νίκο Αναστασιάδη στο δεύτερο γύρο. Γιατί η υποψηφιότητα του κ. Γιώργου Λύκα είναι μια πολύ συλλεκτική υποψηφιότητα. Είναι μια υποψηφιότητα που αποδείχτηκε το 2013 ότι μπορεί να μαζέψει στήριξη από πολίτες από όλους τους κομματικούς χώρους και πολίτες οι οποίοι ήταν ανένταχτοι. Και θεωρούμε ότι ούτε ο κ. Μαλάς ούτε ο κ. Νικόλας Παπαδόπουλος έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Και οι πολίτες γνωρίζουν ότι οποιοδήποτε περάσει στο δεύτερο γύρο εκτός του Γιώργου Λύκα θα είναι το κόκκινο χαλί για την επανεκλογή του κ. Αναστασιάδη, όπως έγινε άλλο. Αντλείτε δηλαδή αυτή τη στιγμή ψηφοφόρους, αυτό μας λέτε, από την δεξαμενή του ΑΚΕΛ, είτε και του Δημοκρατικού Κόμματος, ή ακόμα και από την δεξαμενή του Δημοκρατικού Συναγερμού. Αντλούμε ψηφοφόρους από όλα τα ιδεολογικά φάσματα και από ανένταχτους πολίτες που θεωρούν ότι η κυβέρνηση Αναστασιάδη ήταν μια αποτυχημένη διακυβέρνηση. Και θέλουν τον κ. Λυλίκα στο δεύτερο γύρο, γιατί θεωρούν. Και είναι σωστή αυτή η επισήμανσή τους και νομίζω ότι είναι πλέον μια επισήμανση που έχει συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, ότι με το να περάσει ο κ. Λύκας τον δεύτερο γύρο είναι η μοναδική προοπτική απαλλαγής μας από αυτήν την διακυβέρνηση. Από τη στιγμή που περάσει ο κ. Λύκας τον δεύτερο γύρο, σίγουρα θα χρειαστείτε συμμαχίες, έτσι δεν είναι? Με ποιους θα μπορέσετε μέχρι τότε να κάνετε συμμαχίες, ούτως ώστε να μπορέσετε να περάσετε ή να κερδίσετε ακόμα και στις εκλογές? Κυρία Γεωργίου, εμείς απευθυνόμαστε... Είναι κάτι που θα πρέπει να σκεφτείτε. Εμείς απευθυνόμαστε στους πολίτες και στον πρώτο γύρο και στο δεύτερο γύρο των εκλογών. Το επαναλαμβάνω. Ο συνομιλητής μας είναι οι πολίτες και για τον πρώτο γύρο και για τον δεύτερο γύρο των εκλογών. Θεωρούμε ότι ακόμα και ψηφοφόροι, οι οποίοι θα κάνουν μια άλλη επιλογή στον πρώτο γύρο, ενώ εκτός του κ. Αναστασιάδη και του κ. Λυλίκα, επειδή πρώτιστο και κύριο μέλημά μας θα είναι η απαλλαγή από αυτήν την διακυβέρνηση, είμαστε σίγουροι και είμαστε πεπισμένοι ότι ο κύριος Λυλίκας θα είναι μια δικηφόρα επιλογή στον δεύτερο γύρο. Το γνωρίζετε πολύ καλά ότι κανένας άλλος πλην του κύριου Γιώργου Λυλίκα δεν μπορεί να συσπυρώσει όλους τους ψηφοφόρους της σημερινής αντιπολίτευσης για διάφορους λόγους. Οπότε θεωρούμε ότι δεν θα είναι η οποιαδήποτε άλλη επιλογή η οποία θα βασίζεται στο επιχείρημα ότι πρέπει να απαλλαγούμε από αυτή την κυβέρνηση. Θέλω να θέσω και ένα διαφορετικό ερώτημα. Εάν ο Γιώργος Λύκας δεν περάσει στον δεύτερο γύρο, τότε επειδή υποβάλλεται συνεχώς αυτό το ερώτημα προς εσάς, προς το επιτελείο, με ποιους θα στηρίξετε ίσως στο δεύτερο γύρο? Και θα ήθελα να θέσω το εξής ερώτημα. Εάν στο δεύτερο γύρο έχουμε Νίκο Αναστασιάδη, Σταύρο Μαλά, εσείς τι υποτίθεστε να κάνετε? Ο κύριος Λύκας είναι στο δεύτερο γύρο. Πραγματικά η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι αυτή που σας δίνω. Γιατί είμαστε σίγουροι ότι οι πολίτες αυτή τη φορά δεν θα στείλουν στο δεύτερο γύρο κάποιον που θα στρώσει το κόκκινο χαλί στην επανεκλογή του κύριου Αναστασιάδη. Και η πεποίθησή μας δεν εδράζεται μόνο από την πολιτική ανάλυση την οποία κάνουμε. Εδράζεται και από το γεγονός ότι έχουμε καθημερινή επαφή και επικοινωνία με τους πολίτες. Θυμάστε την κυρία Γεωργίου το 2013, όταν ο κύριος Λύκας έλεγε ότι θα περάσει στο δεύτερο γύρο, τον χλέβαζε. Πραγματικά. Δηλαδή και συναδέλφοι σας και διάφοροι κομματικοί κτλ. Υπάρχουν όμως κοινά σημεία σήμερα με το 2013, κύριε Αποστόλου, γιατί κάποιοι λένε ότι το 2013 με το σήμερα δεν έχει καμία σχέση. Υπάρχουν το κοινό σημείο και θα έλεγα πιο θετικό σημείο από το 2013, ότι οι πολίτες αυτονομούνται.
Γιατί το 2013, αν οι πολίτες δεν ήταν αυτονομημένοι, ποιος θα πίστευε ότι μια ανεξάρτητη υποψηφιότητα που στριζόταν μόνο από ένα μικρό κόμμα τότε θα κατάφερε να παίρνει 26%. Και θεωρούμε ότι η κοινωνία μας ξεκίνησε, ειδικά σε εκλογές που αφορούν πρόσωπα, όπως σας είχα πει, και όχι κόμματα ή κομματικούς σχηματισμούς, να επιλέγει αυτόν που θεωρεί ότι είναι ο καλύτερος και ο πιο άξιος. Επειδή ακριβώς οι πολίτες αυτονομούνται, επειδή ακριβώς η κοινωνία μας αλλάζει, θεωρούμε ότι μια υποψηφιότητα η οποία είναι ανεξάρτητη και απευθύνεται στους πολίτες μπορεί, όπως και το 2013, να μαζέψει ποσοστά πολύ μεγαλύτερα από τα κόμματα του σχηματισμού που είναι στηρίζει. Θα ήθελα πριν πάμε στο θέμα του Κυπριακού να σταθούμε λίγο στα της Συμμαχίας Πολιτών και στα όσα διαδραματίστηκαν το τελευταίο διάστημα με την αποχώρηση ηγετικών στελεχών από την Συμμαχία. Πόσο αυτό σας πλήγωσε και πόσο, αν θέλετε, θα επηρεάσει και το εκλογικό αποτέλεσμα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα άνοιγμα της πλατφόρμας των πολιτών αυτή τη στιγμή προς την υποψηφιότητα Νικόλα Παπαδόπουλου. Πόσο πραγματικά σας επηρεάζει αυτό? Θέλω να κάνω ένα σχόλιο που είναι θέση αρχής για μένα. Το οποιοδήποτε πολιτικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να πράττει ό,τι θεωρεί το ίδιο, ό,τι την δεδομένη στιγμή έχει ως προτεραιότητα ή βάζει ως προτεραιότητα. Οπότε δεν θα σχολιάσω καθόλου το θεωρώ δικαίωμα του οποιοδήποτε πολιτεύεται να κάνει τις επιλογές του. Από εκεί και πέρα να σας απαντήσω για το θέμα της Συμμαχίας Πολιτών. Πάντα στις προεδρικές εκλογές υπάρχουν μετακινήσεις ψηφοφόρων, στελεχών κτλ. Νομίζω γνωρίζετε ότι και το βλέπετε και από τα ρεπορτάζ που υπάρχουν ότι από όλους τους κομματικούς χώρους υπάρχουν στελέχοι, φίλοι, υποστηριχτές, οτιδήποτε άλλο θυμίστε το, που δεν θα ακολουθήσουν αυτό που θα πει η ηγεσία του κόμματος. Ξέρω ότι δόθηκε μια ιδιαίτερη βαρύτητα όμως στις διαφωνίες κάποιων στελεχών της Συμμαχίας Πολιτών. Αυτό για μας ανήκει στην ιστορία, κυρία Γεωργίου. Παρουσιάστηκε ως αμφισβήτηση προς το πρόσωπο του Γιώργου Λυρίκα που αντεκδικεί στην Προεδρία. Ήταν κάτι διαφορετικό. Ναι, αλλά όταν έγινε η τότε συνεδρία της Ανώτατης Συγκλήτωσης της Συμμαχίας Πολιτών, η οποία προέκρινε την υποψηφιότητα του Γιώργου Λυρίκα, οι σύνεδροι τότε αποφάσισαν μια συντριπτική πλειοψηφία που πολλές φορές ήταν και πιο μεγάλη από διάφορα άλλα κόμματα δεν παίρνανε τις αποφάσεις τους. Ότι αν ο Γιώργος Λύκας ήταν πριν να εξαγγείλει, επιθυμούσε να διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας, η Συμμαχία Πολιτών θα στήριζε και θα προέκρινε αυτή την υποψηφιότητα. Οπότε η απάντηση που αφορά την Συμμαχία Πολιτών είναι ότι πάρθηκε μια δημοκρατική απόφαση με συντριπτική πλειοψηφία. Στις προεδρικές εκλογές υπάρχουν μετακινήσεις στελεχών, φίλων κτλ. Και το τι θα πράξουν οποιοδήποτε είναι δικό του δικαίωμα και είναι σεβαστό. Μπορώ να σας πω ότι συνεχίζουμε πιο δυνατοί από ποτέ και το γεγονός ότι αυτή η υποψηφιότητα είναι πολύ συλλεκτική και αντλεί και στελέχη και ψηφοφόρους και μέλη από διάφορα άλλα κόμματα νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο φαίνεται, το γνωρίζετε και θα δείτε και το μέσα στο επόμενο διάστημα πολλούς υποστηριχτές άλλων κομμάτων ή κινημάτων να συντάσσονται με την υποψηφιότητα του κ. Γιώργου Λυρίκα, γιατί όπως σας είχα πει, θεωρούμε ότι είναι η μοναδική υποψηφιότητα η οποία μπορεί να δώσει μια προοπτική νίκη στο δεύτερο γύρο εκλογών. Μια στρατηγική στο Κυπριακό. Μια στρατηγική που κατέθεσε ο κ. Λυρίκας από το Φεβρουάριο του 2015 στο Εθνικό Συμβούλιο. Μια πολυσέλιδη στρατηγική για το πώς διαχειριζόμαστε το Κυπριακό από εδώ και πέρα. Μια στρατηγική παρουσιάζει και ο Νικόλας Παπαδόπουλος, ο υποψήφιος του λεγόμενου ενδιάμεσου χώρου. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχει κανείς που δεν θέλει να προχωρήσουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά το Κυπριακό αυτή τη στιγμή, ακόμη και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος κατηγορείται ακόμη και για τον χειρισμό στο Crans Montana στις τελευταίες διαπραγματεύσεις. Ή υπάρχει κάποιος που θα μπορούσε να κάνει μια νέα στρατηγική, να προχωρήσει δηλαδή τα πράγματα διαφορετικά και δεν το έπραξε γιατί δεν ήθελε να το πράξει? Εντάξει, καταρχήν είναι πάγια θέση μας και τοποθέτησή μας ότι για την μη επίλυση του Κυπριακού αποκλειστική ευθύνη φέρει η Τουρκία. Θεωρούμε ότι όλοι οι πρόεδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναλαμβάνω όλοι οι πρόεδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας, με διαφορετική φιλοσοφία, διαφορετική στρατηγική, διαφορετικό πλάνο, δούλεψαν για τη λύση του Κυπριακού προβλήματος.
Έχετε δίκιο ότι ασκήσαμε και ασκούμε έντονη κριτική στην κυβέρνηση και αυτήν και την απερχόμενη για τους λαθασμένους χειρισμούς στο Κυπριακό. Θεωρούμε ότι η πολιτική η οποία στηρίχτηκε από την ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού, από την ηγεσία του ΑΚΕΛ και συνεπώς από τις κυβερνήσεις του κ. Χριστόφ και του κ. Αναστασιάδη, έχει το αποτέλεσμα ότι έχει αποτύχει. Και δεν έχει αποτύχει γιατί δεν έλυσε το Κυπριακό. Έχει αποτύχει γιατί παρόλο το γεγονός ότι κάναμε υποχωρήσεις και σε πολλά θέματα, κατά τη δική μας άποψη, έχουμε ξεπεράσει τις ομόφωνες κόκκινες γραμμές που θέταμε διαχρονικά ως Εθνικό Συμβούλιο, η Τουρκία παραμένει άκαμπτη στα θέματα τα οποία πρέπει να υποχωρήσει για να έχουμε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό. Και μιλώ για τα θέματα ασφάλειας, εγγυήσεων, εδαφικού, περιουσιακού κτλ. Θεωρούμε ότι η δική μας πλευρά με μια λαθασμένη διαπραγματευτική τακτική έχει δώσει όλα όσα μπορούσε να δώσει, χωρίς να πάρει τίποτα. Γι' αυτό θεωρούμε ότι η διακυβέρνηση Αναστασιάδη και ο κ. Αναστασιάδη δεν μπορούν πλέον εκ των πραγμάτων να διαπραγματευτούν το Κυπριακό. Τώρα πάμε στην επόμενη μέρα. Το πώς βάζουμε εμείς αυτές τις προτάσεις όσον αφορά τις προεδρικές εκλογές. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι από τον Φεβρουάριο του 2015 ο κ. Γιώργος Λίκας έχει καταθέσει ένα πολυσέλιδο έγγραφο 60 σελίδων στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και στο Εθνικό Συμβούλιο. Ο κ. Λίκας το έκανε τότε, όταν δεν ήμασταν σε προεκλογική περίοδο. Το έκανε γιατί δεν είχε προεκλογικές σκοπιμότητες για να το πράξει. Το έκανε γιατί ήθελε να βοηθήσει και να συνεισφέρει έτσι ώστε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να αντιληφθεί ότι η πορεία την οποία ακολουθούσε ήταν λαθασμένη και θα οδηγούσε εδώ που οδηγηθήκαμε μετά από τον Κραντς Μοντανά. Δεν το έδωσε το έγγραφο ούτε σε δημοσιογραφική διάσκεψη, ούτε προσπάθησε να το εκμεταλλευτεί επικοινωνιακά. Το έδωσε στο αρμόδιο όργανο, στον αρμόδιο άνθρωπο και το έδωσε για να βοηθήσει το καλό νούμερο συμφέρον τη δική μα πλευρά. Είναι κριτική προ τον Νικόλα Παπαδόπουλο αυτό που λέτε. Κοιτάξτε, εμεί καταρχήν δεν έχουμε κανένα πρόβλημα αν οποιοδήποτε υιοθετεί τι προτάσει μα. Μάλλον χαρά μα κάνει για το γεγονό ότι οι προτάσει που καταθέτουμε υιοθετούνται ή αντιγράφονται ή αναπαράγονται και από του υπόλοιπου. Από εκεί και πέρα, θεωρούμε ότι ο λαός και ο κόσμος γνωρίζει το ποιος είχε μια υπεύθυνη στάση παρά την διαφωνία του με τις ηγεσίες Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ, ποιος προσπάθησε να δώσει προτάσεις για αυτή την αλλαγή στρατηγικής πλεύσης στο σωστό χρόνο και στα σωστά όργανα και ποιοι το κάνουν για προεκλογικές σκοπιμότητες. Αλλά θα πάω και ένα βήμα παρακάτω, κύριε Γιώργη. Θεωρούμε ότι πλάνα, στρατηγικές, έγγραφα είναι το εύκολο κομμάτι να δώσεις ή να αναλύσεις ή να δημιουργήσεις. Το δύσκολο κομμάτι είναι να τα εφαρμόσεις. Και για να εφαρμοστεί αυτό το πλάνο, που δεν είναι εύκολο, ποτέ δεν είπαμε ότι είναι εύκολο να πάμε και να πούμε ότι πρέπει να αλλάξουμε στρατηγική, να αλλάξουμε πλάνο στο Κυπριακό. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται εμπειρία, χρειάζεται γνώσεις, χρειάζονται διεθνή ρίσματα. Θεωρούμε ότι ο κόσμος γνωρίζει το ποιος έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Ποιος έχει την εμπειρία, ποιος έχει τις γνώσεις και ποιος έχει τα διεθνή ερίσματα για να μπορεί αυτό το θεωρητικό, ας το πούμε, πλάνο ή κείμενο να το κάνει πράξη όταν θα είναι πρόεδρος. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Υπέρτες της Ζωνικής Κοινωνικής Ομοσπονδίας ή την απορρίπτετε σήμερα? Είναι η ξεκάθαρη θέση του κ. Λίκα ότι από το 2004 και μετά η Ζωνική Κοινωνική Ομοσπονδία έχει πάρει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά μέσα από το τότε σχέδιο του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού ΗΕ και θεωρούμε ότι αυτή η λύση δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τα καλώς νούμενα συμφέροντα του Κυπριακού Ελληνισμού. Θεωρούμε ότι αυτά που βάζαμε διαχρονικά ως ελληνοκυπριακή πλευρά μέσα από τις, αν θέλετε, ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου και αυτά που επιδιώκαμε διαχρονικά, δεν μπορούν να υλοποιηθούν με τη Διζωνική Διοικητική Ομοσπονδία όπως κατάληξε να συζητήσει σήμερα. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν μείναμε σε αυτή μας τη διαφωνία με τα υπόλοιπα κόμματα που στηρίζουν αυτή τη μορφή λύσης και προσπαθήσαμε έτσι ώστε οι προτάσεις τις οποίες καταθέταμε και ακόμα και το πλάνο που καταθέσαμε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Φεβρουάριο του 2015 να μην χτίζουν σε αυτά που μας χωρίζουν αλλά να χτίζουν σε αυτά που μας ενώνουν. Απλώς θεωρούμε εμείς ότι αν επιτύχουμε αυτά τα οποία
είναι ομόφωνες θέσεις της μιας πλευράς, αυτό πράγμα, το πράγμα που θα επιτύχουμε δεν θα είναι τη ζωνική ομοσπονδία. Και αν είναι τη ζωνική ομοσπονδία, τότε δεν θα περιέχονται αυτές οι ανησυχίες της ελληνοκυπριακής πλευράς. Γι' αυτό και το 2004 ο Κυπριακός Ελληνισμός στη συντριπτική του πλειοψηφία απέρριψε το σχέδιο ΑΝΑ. Να υποθέσουμε ότι από εκείνο το έγγραφο δεν ακολουθήθηκε ούτε μία γραμμή μέχρι σήμερα, από το 2015 μέχρι σήμερα, κύριε Αποστόλου. Κυρία Γεωργίου, δεν είναι τόσο το παράπονο μας, η απέτησή μας, γιατί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν υιοθέτησε τις θέσεις μας. Και έχετε δίκιο στην επισήμασή σας. Δεν υιοθετήθηκε καθόλου, ούτε ανησύχησε τον πρόεδρο οι δικές μας ανησυχίες. Ούτε έχουμε απέτηση από τον πρόεδρο να υιοθετήσει τις θέσεις μας. Αυτό το οποίο όμως επικρίνουμε τον πρόεδρο είναι γιατί δεν συζητήθηκαν ποτέ οι προτάσεις των υπολείπων πολιτικών αρχηγών και πολιτικών κομμάτων και δεν είναι μόνο εμείς που είχαμε προτάσεις. Παρότι ζητήθηκαν από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να κατατεθούν προτάσεις από όλα τα κόμματα τα οποία συμμετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο. Αλλά ποτέ δεν έγινε αυτή η συνεδρία την οποία ο κ. Λίκας έβαλε τότε το Φεβρουάριο του 2015 ως προϋπόθεση μαζί με την κατάθεση του εγγράφου και ζητήθηκε και από άλλους πολιτικούς αρχηγούς μεταγενέστερα για να είμαι δίκαιος. Μια συνεδρία η οποία δεν θα είχε μόνο το χαρακτήρα ενημέρωσης του Προέδρου προς τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, αλλά θα ήταν μια πολύ ωραία συνεδρία, μπορεί να ήταν διήμερη, τριήμερη, που θα κατάθεταν τις προθέσεις στην πολιτική αρχή, θα γινόταν συζήτηση και από εκεί και πέρα είναι αποκλειστικό δικαίωμα του οποιοδήποτε Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας να χειρίζεται το Κυπριακό. Το επιχείρημα το δικό μας και το λάθος του κ. Αναστασιάδη είναι γιατί δεν έχει παραγκονίσει εντελώς το Εθνικό Συμβούλιο και τον ρόλο του. Και όχι γιατί δεν υιοθετεί τις θέσεις των πολιτικών αρχηγών στο Εθνικό Συμβούλιο. Μια τελευταία κουβέντα από εσάς για την υποψηφιότητα Γιώργου Λελίκα, πολύ σύντομα. Κοιτάξτε, θεωρούμε ότι είναι καιρό στην Κύπρο να γυρίσει σελίδα. Η Κύπρος χρειάζεται έναν πρόεδρο ο οποίος δεν θα έχει κομματικά βαρύδια. Χρειάζεται έναν πρόεδρο ο οποίος θα εκμεταλλευτεί τους ικανότερους και τους πιο άξιους από όλους τους κομματικούς χώρους και από την κοινωνία των πολιτών. Χρειαζόμαστε έναν πρόεδρο ο οποίος δεν έχει προεκλογικές δεσμεύσεις προς κανένα. Αλλά παράλληλα χρειαζόμαστε και έναν πρόεδρο ο οποίος να έχει την εμπειρία, γιατί δεν είναι καιρός για πειράματα, ειδικά σε αυτήν την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα στην Ελλάδα. Να έχει την εμπειρία, να έχει τα διεθνή ερίσματα και τις γνωριμίες. Και να έχει και τις γνώσεις και να έχει αποδεδειγμένο πολιτικό βιογραφικό για να μπορεί να πάρει αυτό να το δούμε μπροστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη.